Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Πρόεδρε, αυξήσεις, δυστυχώς μετά 14 χρόνια, αναμενόμενες νομίζω στο κόμμα, στο ταξί, το ελάχιστο μάλλον που μπορούσε να γίνει για να καλυφθεί τουλάχιστον ένα μέρος της χασούρας. Έτσι, έτσι ακριβώς. Ήταν το τελευταίο που μπορούσε να γίνει, ήταν η τελευταία λύση για μας να επιβαρυνθεί το επιβατικό κοινό με επιπλέον χρέωση. Γιατί ζητήσαμε επιδότηση καυσίμων στα επαγγελματικά αυτοκίνητα, ζητήσαμε μείωση φόρου στα καύσιμα για το επαγγελματικό αυτοκίνητο. Δεν μπορούσε να δοθεί τίποτα από τα δύο. Φάνηκε ότι η κυβέρνηση, το πιο εύκολο για αυτήν ήταν να δώσει μια αύξηση. Μια αύξηση η οποία ούτως ή άλλως είναι δίκαιη, γιατί μετά από 14 χρόνια γίνεται αναπροσαρμογή στο τιμολόγιο. Και νομίζω πως ήταν δίκαιο και το βλέπουμε πλέον από προχθές να γίνεται πράξη. Κύριε Πρόεδρε, ακούσαμε και διαβάσαμε προχθές ότι πολλοί συνάδελφοί σας σκέφτονται να εγκαταλείψουν το επάγγελμα, γιατί στην ουσία δουλεύουν 14 ώρες την ημέρα, 12, 13, 14 ώρες την ημέρα, για μόλις 15 ευρώ, με όλα τα έξοδα που έχουν αυξηθεί κτλ. Ισχύει αυτό στην πράξη και θεωρείτε ότι και ο δικός σας ο κλάδος έχει δεχθεί ένα μεγάλο χτύπημα? Κοιτάξτε να δείτε, το ότι δεχτήκαμε πολύ μεγάλο χτύπημα, δεχτήκαμε. Το ότι πολλοί συνάδελφοι ψάχνονται όταν δεν υπάρχει ημεροκάματο, όταν το επάγγελμα το καταστούμε μη βιώσιμο, σίγουρα κάποιοι ψάχνουν να κάνουν κάτι άλλο. Κυρίως οι οδηγοί, οι οποίοι δεν έχουν στην ιδιοκτησία του αυτοκίνητο, ίσως τους πονεί και λιγότερο το επάγγελμα, αυτοί πολύ εύκολα αλλάζουν επάγγελμα, φεύγουν το ταξί. Οι ιδιοκτήτες ταξί όμως, εμείς οι οποίοι χρόνια παλεύουμε, δεν θα αφήσουμε στη μοίρα τους το ταξί, θα το παλέψουμε. Την περιουσία σας στην ουσία. Βέβαια, την περιουσία μας, το επάγγελμά μας, το αυτοκίνητό μας, δεν υπάρχει περίπτωση να το εγκαταλείψουμε έτσι. Νομίζω πως το ταξί έχουμε δείξει ότι αλλάζει πλέον εποχή, αλλάζει ρότα, και με την καινούργια αύξηση που ήρθε και με τις νέες υπηρεσίες οι οποίες παρέχουμε. Πλέον έχουμε ελκυστικές υπηρεσίες προς το επιβατικό κοινό και αυτό θα πρέπει να το διαπιστώσατε όλοι τα τελευταία χρόνια. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πρόεδρο Χρήστο, κατά πώς αντιμετώπισαν, πώς διαχειρίζονται οι πελάτες αυτήν την αύξηση, εν πάση περιπτώσει, του κόστους? Ακούτε παράπονα ή θεωρούν και αυτοί ότι την ώρα που ανέβηκαν όλοι όλα είναι λογικό και η τιμή του ταξί να ανέβει? Να σας πω την αλήθεια, ο πελάτης πάντα, κάθε προϊόν όταν παίρνει αύξηση, το κοιτάζει με επιφύλαξη. Αυτό είναι αλήθεια. Να σας πω επίσης ότι όλο το διάστημα το προηγούμενο οι πελάτες οι ίδιοι μας λέγανε εσείς δεν αλλάξατε το κόμισμα, εσείς δεν πήρατε κάποια αύξηση, εσείς όλοι οι άλλοι έχουν πάρει. Με την τιμή στο καύσιμο να έχουμε φτάσει στα 2,20 το λίτρο, δηλαδή κοντά στο 35-40% αύξηση, που ήταν ένα 40 μέσα σε δύο μήνες. Ποιος μπορεί να πει ότι δεν έχουμε δίκιο που ζητούσαμε αύξηση? Δεν γίνεται, δεν πληρώνονται αυτά τα καύσιμα. Δηλαδή, αν εσείς με το γιο ταχύ σας έχετε πρόβλημα να βάλετε βενζίνη ή πετρέλαιο στο γιο ταχύ σας, φανταστείτε ένα αυτοκίνητο που κάνει 300-300 χιλιόμετρα την ημέρα, τι καύσιμο πρέπει να βάλει? Δεν πληρώνονται αυτά τα λεπτά. Νομίζω πως και ο πελάτης έτσι το έχει καταλάβει. Mm-hmm. Παρότι η κοινωνία δεν περνάει καλά, παρότι οι μισθοί δεν ανέβηκαν, παρότι ο κατώτατος μισθός είναι χαμηλός, παρότι υπάρχει ανεργία. Ναι, όμως δεν λειτουργούν έτσι τα ελεύθερα επαγγέλματα. Θα έπρεπε και εμείς μετά από πολλά χρόνια να βάλουμε μια αύξηση ο κόσμος. Και δεν είναι μόνο, να πω εγώ, το κόστος του πετρελαίου, της βενζίνης, του καυσίμου. Έχετε να κάνετε ένα επιβατικό αυτοκίνητο, θα κάνει σέρβις κάθε 2-3, ξέρω εγώ, 4 χρόνια. Εσείς δεν είστε έτσι, είστε όλη μέρα στην κίνηση. Επίσης, φαντάζομαι τα ανταλλακτικά όλα έχουν πάρει την ανιούσα. Βέβαια, το αυτοκίνητο είναι μια περιουσία στον δρόμο. Έτσι. Το πετρέλαιο, η παρασύλωση, τις μεταφορές, τα πάντα. Εμείς κάνουμε αλλαγή λαδιών κάθε 15 μέρες, αλλαγή φίλτρας μια φορά το μήνα, αλλαγή ελαστικών δύο φορές το χρόνο, μπαταρίες δύο φορές το χρόνο. Όλα αυτά που παραγγελία σε παραγγελία από τη μία φορά μέχρι την επόμενη έρχονται αναπροσαρμοσμένα κατά 20-30%. Σε αυτά θα πρέπει να συμπεριλάβουμε ότι και το κόστος ζωής του κάθε ένα συναδέλφου μας, η προσωπική ζωή, η οικογενειακή, έχει αυξηθεί.
δεν έχει αυξήσει το δικό μου το αέριο στο σπίτι, το δικό μου το ρεύμα, το γάλα, το φαγητό του παιδιού δεν έχει αυξηθεί. Αυτά από τη δουλειά δεν πρέπει να τα βγάλουμε. Όλο το κόστος ζωής έχει αυξηθεί. Τώρα ήρθε να αυξηθεί και το κόστος της εργασίας και νομίζω πως με κάποιο τρόπο θα έπρεπε μέρος αυτών των εξόδων να καλυφθούν. Άρα να πούμε ότι η αύξηση στο κόμιστρο που ανακοινώθηκε πρόσφατα θα είναι η τελευταία. Αυτό μπορούμε να το πούμε με σιγουριά, κύριε Πρόεδρε. Σίγουρα θα είναι για τα αρκετά επόμενα χρόνια. Για τα αρκετά επόμενα χρόνια. Ωραία. Θα μπορέσουμε να ζητήσουμε κάτι άλλο. Η αύξηση είναι αυτή η οποία ικανοποιεί κατά ένα βαθμό. Μένει να το δούμε και στην πράξη, βέβαια, έτσι. Τώρα, όταν μιλάμε σήμερα με 2,20 ευρώ το πετρέλαιο, αν πάει το πετρέλαιο 3 και 3,5 ευρώ, δεν ξέρω τι άλλο θα συζητήσουμε. Αυτό το ράλι της ενέργειας δεν ξέρω πού θα σταματήσει. Έτσι είναι πραγματικά εδώ που τα λέμε. Τώρα, να ρωτήσω τον κύριο Πρόεδρο Χρήστο, γιατί αυτοί τα ζουν καλύτερα από όλους οι άνθρωποι του ταξί. Πώς είδατε εσείς το κυκλοφοριακό μπάχαλο που προκλήθηκε μετά την αμφιδρόμηση μετά 15 χρόνια της 26 Οκτωβρίου εκεί μπροστά στα δικαστήρια? Γιατί πολλά παράπονα ακούμε. Καλά, βέβαια και πολλοί οδηγοί ασυνείδητοι το κάνουν και επίτηδες, μπαίνουν, βγαίνουν. Πώς το εισπράτετε εσείς οι οδηγοί? Αυτό όλο το. Την νέα πραγματικότητα. Δεν είναι νέα πραγματικότητα, είναι επιστροφή στην πραγματικότητα. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Ναι, αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, σε εκείνο το κομμάτι έχουμε και άμεση εμπλοκή ως ταξί, γιατί έχουμε μια πολύ μεγάλη και καλή πιάτα απέναντι από τα δικαστήρια για 10 περίπου αυτοκίνητα, τα οποία είχαν το κανονικό μέτωπο, όπως λέμε, προς το βαρδάρι, όπου μπορούσαν να πάσουν τις κατευθύνσεις. Τώρα που έγινε αμφίδρομη κίνηση, αναγκαστικά το μέτωπο της πιάτης γυρίζει προς τα κάτω. Χωρίς προειδοποίηση, και το επόμενο πρωί γυρίσαμε αμφίδρομη την 26η. Από μόνο του έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στα αυτοκίνητα όλα. Δηλαδή, αν περάσετε αυτές τις μέρες, θα δείτε και μποτιλιάρισμα και παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Μένει να τελειώσουν τα έργα, να δούμε πού θα σταματήσει, γιατί νομίζω έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, πρώτον να μην μπορεί να περάσει από 26 απέναντι στη Λαγκαδά, και δεύτερον να μην αμφιδρομούμε τη Δωδεκανήσου, νομίζω ότι θα συνεχιστεί το πρόβλημα. Δεν μπορεί να γυρίζεις από την Καλαμαριά, την Τζιμισκή, όλη την Τζιμισκή να τη διασχίζεις και να μην μπορείς να πας στη Νεάπολη. Για να πας στη Νεάπολη θα πρέπει να φτάνεις στην Αγίων Πάντων. Νομίζω πως δεν είναι και πολύ σωστά μελετημένο αυτό. Αυτή η αυτοδρόμηση θα πρέπει να γίνει και στην 26η για να έχουμε πρόσβαση σε όλα τα σημεία της πόλης. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι ευθύνη φέρουμε σε ένα σημείο και εμείς οι ίδιοι ως οδηγοί, γιατί για παράδειγμα αυτός που ανεβαίνει σήμερα από τα δικαστήρια, ενώ έχει μεγάλες πινακίδες που του λέει ότι δεν μπορείς να προχωρήσεις στη Λαγκάδα, επιμένει εκεί να θέλει να περάσει το δρόμο προς εκεί που δεν επιτρέπεται. Κατεβάζω τα παράθυρα, βγάζω και τα χέρια δεξιά και αριστερά, αρχίζω τα περίμενα αδερφέ να περάσω. Τα ελληνικά τώρα. Και γίνεται ένα μπάχαλο τώρα. Εντάξει, νομίζω ότι δεν το ξέρει ο κόσμος ακόμη. Δεν νομίζω ότι το κάνει εσκεμμένα να ξέρει ότι δεν μπορεί να περάσει και να θέλει να περάσει. Δεν νομίζω να το κάνουν εσκεμμένα. Πιστεύω ότι ακόμη δεν το έχει μάθει ο κόσμος ότι δεν περνάει απέναντι. Τώρα, Πρόεδρε, μεταξύ μας τώρα, συγγνώμη, θα σας διακόψω, αλλά και όταν ανέβαινε, ξέρετε πάρα πολύ καλά, είστε πολύ έμπειρος, εμπειρότερος και από εμένα και από τον Χρήστο, ότι όταν ανέβαινε, πολλοί ήταν αυτοί οι έξυπνοι που αντί να περιμένουν στην ουρά για να ανεβούνε, να διασχίσουν κάθετα την Εγνατία, πήγαιναν από δίπλα και έμπαιναν από αριστερά. Έκοβαν την κίνηση δηλαδή, ενώ τους έδινε εδώ. Και αυτοί μια χαρά το ξέρανε. Εντάξει, Έλληνες είμαστε, τα ξέρουμε, τα έχουμε τα κουσούρια μας, δεν είναι. Αυτά ναι. Συμβαίνουν σε πολλά σημεία της πόλης. Ναι, δηλαδή, εντάξει, μέχρι να γίνει το κακό και μετά έγινε το κακό. Ναι. Εντάξει, τώρα τέλος πάντων. Να ρωτήσω κάτι άλλο τον Πρόεδρο, θέλω, Χρήστο. Έχουμε πραγματικότητα του μετρό σε λίγα, πρώτο Θεός, μέχρι τέλος του 23. Έχει προβλεφθεί, έχετε μιλήσει με τους ανθρώπους, Αττικό Μετρό, έτσι ώστε και τα ταξί να μπουν σε αυτή την εξίσωση, δηλαδή να υπάρχουν πιάτσες ταξί, τουλάχιστον στην αρχή και στο τέλος ή και στους σταθμούς του μετρό, για να μπορεί να φτάνει ο άλλος από περιοχές που ακόμη δεν έχει έρθει το μετρό και να χρησιμοποιήσει συνέχεια το μέσο? Κοιτάξτε να δείτε, συζητήσει εδώ και 5-6 χρόνια γίνονται, προτάσεις έχουν κατατεθεί, προβλέψεις έχουν γίνει σίγουρα για την αρχή και το τέλος στους θερματικούς σταθμούς, και τώρα που τελειώνουν και οι σταθμοί εισόδου και εξόδου που θα είναι η στάση στην ουσία του μετρό, τώρα θα γίνει εκ νέου αυτοψία από Δήμο και ΟΣΕΦ μαζί με το σωματείο μας για να προτείνουμε πού ακριβώς θα γίνει πιάτσα ταξί. Δεν νοείται να υπάρχει έξοδος από το μετρό
και να μην υπάρχει πιάτσα ταξί, έστω για ένα, για δύο, για τρία, ανάλογα τον χώρο αυτοκίνητα. Δεν μπορεί δηλαδή να κατεβαίνει ο επιβάτης στην Καλαμαριά με το μετρό και να μην μπορεί να βρει ταξί, γιατί θέλει να πάει στον Άγιο Δημήτριο στην εκκλησία, γιατί θέλει να πάει στον Άγιο Δημήτριο το νοσοκομείο. Εκεί δεν πάει μετρό. Θα πρέπει με κάποιο μέσο να μετακινηθεί ή να πάει στην παραλία στη Λεωφορονίκη. Το μετρό καλύπτει μία ευθεία. Την συμπληρωματική συγκοινωνία θα την κάνει το ταξί. Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πρόεδρε, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή εκπομπή. Γεια σας.